Η Δήμητρα Αλεξανδράκη τι προηγούμενε ημέρε βρέθηκε στη Μύκονο για τη φωτογράφηση τη Μπούμπλικαν η οποία λάνσαρε τα νέα τη Μαγιό, ωστόσο, όπω αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του ΑΛΦΑ, Σούπερ Κατερίνα, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, έφυγε ξαφνικά γιατί παρεξηγήθηκε με την Ιωάννα Τούνη και επέστρεψε στην Αθήνα. Άρα να, είναι ένα πολύ αυθόρμητος και ειλικρινής άνθρωπο και γι' αυτό δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για ό,τι συνέβη μεταξύ του επισήμανε πως θέλει να μιλήσει με τη φίλη της και influencer, αλλά μάλλον το πρόβλημα δεν είχε να κάνει μόνο με εκείνη, αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια που βρέθηκαν στο νησί. Όλη η αλήθεια για την παρεξήγηση της Ιωάννας του Ουνή με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη στη Μύκονο. Πήγα για λίγο στη Μύκονο και μετά εγώ έφυγα. Δεν συνέβη τίποτα. Ό,τι και αν συνέβη, θα το λύσω εγώ με την Ιωάννα. Όταν κάποιος δεν περνάει καλά, φεύγει. Είναι όλα μια χαρά. Περάσαμε όλη τέλεια. Πάντα προσπαθούσα να έχω μια φυσιολογική ζωή με τον άντρα μου, μόνη μα, και με του λίγου δεν έχω μεγαλώσει όπω πιο νορμάλ κορίτσια. Δεν θα κάτσω πια 15 ώρε σε έναν καθρέφτη να φτιαχτώ. Βγαίνω άβαφη με χαμηλά. Είμαι πιο χήμα. Γι' αυτό πολλέ φορέ δεν κολλάω με άλλα κορίτσια, Είπε χαρακτηριστικά για την παρεξήγηση αυτή. Και έπειτα, αποκάλυψε για το γεγονό πω νόμιζε ότι είναι έγκυο. Είχα τέσσερα μήνε καθυστέρηση, είχα φουσκώσει χαμηλά, έκανα εμετούς. Δεν ξέρω τι συνέβαινε στο σώμα μου. Πήραμε ένα τεστ, αρνητικό, πήραμε και ένα δεύτερο, και μου είπε ο άντρα μου να πάμε σε ένα γιατρό να δούμε τι συμβαίνει. Δεν θέλω να κάνω παιδιά, αλλά αν τύχει είναι σαν να σου λέει ο Θεό σε λίγο αργότερα η ίδια βγήκε στον αέρα του πρωινό σου σου και αποκάλυψε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για μια στιγμή ένταση ανάμεσά τους, εξηγώντας πως η ξανθιά influencer πίστευε πως γνώριζε για το βίντεο που διέρευσε χωρίς την άδεια της από τη βίλα, όταν συνέβη ήμουν στον αέρα της Κατερίνας καινούριου και δεν είχα αντιληφθεί τι ήταν, νόμιζα ότι ήταν στο με πήρε τηλέφωνο και αρχίζει και μου φωνάζει που βρήκαν αυτά τα πλάνα. Της λέω είσαι τρελή μου, εγώ είμαι στην Αθήνα πολύ να ξέρω που τα βρήκαν. Εγώ πήγα αργότερα, γιατί έπρεπε να δω αν θα μπορεί να κρατήσει ο άντρα μου τι κυλίτσε. Δεν με κατηγόρησε, απλά με πήρε, την άκουσα σε ένταση και μου έλεγε που βρήκε μετά αντιλήφθηκα ότι δεν ήξερε. Δεν το είχα καταλάβει την ώρα που ήμουν στην εκπομπή ότι δεν το ήξερε. Η Ιωάννα έγινε έξαλλη και λογικό. Γενικά δεν έχει θέμα όταν θα την τραβήξει, όταν θα πάει στην παραλία, ξέρει ότι θα την τραβήξουν, αλλά όταν είναι μέσα σε ένα σπίτι και αλλάζουν τα κορίτσια για φωτογραφίε, είναι αλλιώ.